Στον απόϊχο της διαβούλευσης για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στο Ηράκλειο, οι επιχειρηματίες εστίασης της πόλης, θέλοντας να εκφράσουν για ακόμη μία φορά την αντίθεσή τους, κατέθεσαν στη Δημοτική Αρχή την τελική τους πρόταση. Έκανε μία πρόταση επίσημη ό,τι αφορά τις ζώνες και την εμπορικότητα, βάσει του επιχείρημα που εμείς βιώνουμε καθημερινά. Ο Σύνδεσμος Επισιτισμού και Εστίασης, στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης με την Δημοτική Αρχή, εστίασε στον καθορισμό τριών ζωνών εντός των τειχών για τον καθορισμό των τελών κοινοχρήστων χώρων, με χρεώσεις ύψους 110, 90 και 70 ευρώ αναζώνη αντίστοιχα. Και είπαμε να γίνουν τρεις ζώνες με τρεις διαφορετικές τιμές εντός των τειχών, 110 ευρώ στο ιστορικό κέντρο που είναι η καρδιά της πόλης. Δηλαδή αυτό σημαίνει μια μείωση από 150, θα κατεβούμε στα 110, στα 90 ευρώ που είναι τα πλακόστρωτα τα οποία άπτονται του ιστορικού κέντρου και στα 70 οι παράδρομοι οι οποίοι πάνε αναλογικά μετά βάσει της επισκεψιμότητάς του. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της ανέφερε πως θα εξετάσει την αντιπρόταση των επιχειρηματιών της πόλης. Θα μελετήσει την πρότασή μας, θα την αξιολογήσει, θα κάνει την πράξη το αν αυτή η λύση βοηθάει και το Δήμο και τους επιχειρηματίες και αναλόγως θα πράξουν. Την ίδια ώρα την αντίθεσή της για τα δημοτικά τέλη εξέφρασε και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, όπου με επιστολή της στον αρμόδιο αντιδήμαρχο υποστηρίζει πως οι προτινόμενες αυξήσεις ως προς το ύψος τους είναι υπερβολικές συγκριτικά με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δημοτικά τέλη. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικές από τη στιγμή που το κράτος έχει θεσπίσει για την επαγγελματική στέγη πλαφών αύξησης των ενοικίων που είναι το 3%, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη του 3%. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση αυτή τη στιγμή να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, τα οποία πράγματι είχαν μειωθεί λόγω της κρίσης, να αυξηθούν σε αυτά τα υπέρογκα μεγέθη. Απαντώντας την επιστολή, ο Δήμος υποστήριξε πως το Ηράκλειο παραμένει στους Δήμους με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε πανελλαδικό επίπεδο.